Μπορεί το αγωνιστικό τμήμα να προσπαθεί να βρει κίνητρο για προπονήσεις, στη διοίκηση των Τρικάλων όμως ψάχνουν και την τελευταία ελπίδα για την αδειοδότηση του συλλόγου. Έτσι μπορεί το διοικητικό δικαστήριο της ΕΠΟ να δήλωσε ένα αρμόδιο, αλλά στο σκεπτικό το αναφέρει πως τα Τρίκαλα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια. Αν γίνει κάτι τέτοιο και μάλιστα άμεσα, τότε μπορεί να υπάρξει μέχρι και προσωρινή διαταγή αναστολής κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας, δηλαδή μην έναρξη των play-off. Κατάλα όμως ο πρώην πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο Τρίκαλα μίλησε για το θέμα των οφειλών που εκκριμούν από τις προσφυγές παιχτών που έμειναν απλήρωτοι επί της δικής τους θητείας και ούτε λίγο ότι πολύ υπερθύμησε πρώτη ότι έγινε ένα μοιραίο λάθος από τον Πλεξίδα, αφού δεν άλλαξε το αφημί και έτσι φυσιολογικά τα χρέη τα κουβαλάει η ομάδα παρότι υποβιβάστηκε στην Δελταεθνική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τοποθέτησή του για τους 11 πρώην παίκτες που κυνηγούν τον out. Ο Νίκος Παπάς είπε πως οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πάρει τα λεφτά τους, αλλά λόγω της αλλαγής διοίκησης εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό και δεν απέστειλαν τις διεκδικήσεις τους. Όσον αφορά το θέμα, ξεκάθαρος ήταν σε δηλώσεις στον FM 100 στα Τρίκαλα ο νομικός σύμβουλος ΠΑΕ Νίκος Αλεξίου. Απαντώντας στη δήλωση του πρώην επιδητή του ΑΟΤ Νίκο Παπά, ο οποίος είπε πως τα Τρίκαλα έπρεπε να είχαν αλλάξει αφημί για να γλιτώσουν τις περιπέτειες, τόνισε: ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η ΠΑΕ Τρίκαλα έχει διαφορετικό αφημί από το πρώην ΤΑΠ. Πάντως αύριο με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής όπου συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Football League με θέματα ημερήσεις διάταξης, επικύρωση βαθμολογικού πίνακα Football League OPAP όπως και κλήρωση των play-off και play-out.